Την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ανέλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εργασίες του 55ου συνεδρίου της ΕΤΙΚ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα του συνεδρίου έστειλε σημαντικά μηνύματα στις τράπεζες, καλώντας τες να προβαίνουν σε αναδιαρθρώσεις και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πολίτες της χώρας. Ως κυβέρνηση έχουμε καλέσει τις τράπεζες, όπως ειδικότερα σε αυτή την οικονομική συγκυρία, προωθήσουν μέρος της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα έχει ελάχιστη επίπτωση στις ίδιες τις τράπεζες και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Ατά διαφθορά και εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό ανάμεσα στα θέματα που ανέπτυξε στα μέλη της ΕΤΙΚ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε μια πολύ μικρή μειοψηφία ατόμων στη χώρα μας να μαυρώνουν ένα όνομα το οποίο χτίστηκε μέσα από πολλές προσπάθειες και μετά από πολλά χρόνια. Από την πλευρά του, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας μίλησε για την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, η οποία κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, όπως είπε, αλλά και να προοδεύει παρά τις προκλήσεις των τελευταίων ετών. Πριν λίγα χρόνια, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας ήταν για κάποιους το μαύρο πρόβατο του ευρωσυστήματος. Σήμερα είμαστε μια χώρα που διακρίνεται και ένα τραπεζικό σύστημα που αποσπά εύσημα σε διεθνείς εκθέσεις για την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΙΚ. Τα παθήματα του παρελθόντος πρέπει να μας γίνονται μαθήματα για το αύριο και να πορευόμαστε με σύνεση και ωριμότητα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέδωσε τιμητικές διακρίσεις σε παλαιούς συνδικαλιστές που παρευρέθηκαν στο συνέδριο.